Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ανήμερα των Θεοφανίων από την ακριτική Γάβδο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απαντά στο απειλητικό κρεσέντο Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι αποτελεί δύναμη ειρήνης, αλλά και δύναμη αυτοπεποίθησης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, με βάση το οποίο εξελίσσεται η οριοθέτηση ΑΟΣ με τις γειτονικές χώρες. Είμαστε δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια δύναμη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε ότι με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορούμε να λύνουμε τις όποιες διαφορές μας ειρηνικά. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει, οριοθετώντας αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Και γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να πορευθούμε, προκειμένου να επιλύσουμε και τις όποιες άλλες διαφορές έχουμε με τους γειτονές μας. Και καλό και εδώ πέρα από την Γάβδο, όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδος, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Λιβύη, να προσέλθουν σε μία γόνιμη και ουσιαστική διαπραγμάτευση με την πατρίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με τους γεωγραφικούς μας γείτονες. Όπως το κάναμε με την Αίγυπτο, μπορούμε να το κάνουμε και με την Λιβύη. Η Γάβδος χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας για να παραμείνει το ζωντανό σύμβολο της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, δήλωσε καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό η Δήμαρχος του νησιού. Η παρουσία σας εδώ είναι ένα μήνυμα για μας, ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο. Ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Ευρώπη χωρίς τη Γάβδο, μικρότερη και φτωχότερη. Στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδος και της Ευρώπης, η κίνηση αυτή σημαίνει πολλά, κύριε Πρόεδρε. Σημαίνει ότι χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι για να ανταπεξέλθουμε κάθε δυσκολία η οποία μπορεί να προέλθει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ο δεύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τον Κώστα Σιμίτη, που επισκέπτεται τη Γάβδο, παρέστη στον αγιασμό των υδάτων, ενώ είχε χαρακτηριστικές συνομιλίες με τον ιερέα και μια ηλικιωμένη κάτοικο του νησιού. Και να έχει υγεία, γιατί είσαι καλός κυβερνήτης και κυβερνάς καλά την Ελλάδα. Αν Έλληνες θα γινόταν και πόλεμο. Να σε καλά. Από το φάρο του νοτιότερου άκρου της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι από εδώ η ελληνική σημαία κυματίζει ψηλότερα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας. Κυματίζει λίγο πιο ψηλά η γαλανόλευκη. Ας κάνετε περήφανος, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το στρατιωτικό φυλάκιο της Γάβδου, όπου αντάλλαξε ευχές για τη γιορτή των Θεοφανίων με τους στρατιώτες που υπηρετούν εκεί. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε.